Πότε τελειώνει ο έρωτας σε ένα ζευγάρι, πιστεύεις? Όταν αρχίσει η γκρίνια. Η γκρίνια όμως φέρνει κάτι άλλο, δεν φέρνει έτσι την συντροφικότητα, έτσι είμαστε πια. Όχι. Έχεις κάτι με την γκρίνια πάντως, Εγώ την έχεις στοχοποιημένη. Ήμουν πολύ γκρινιάρα μικρή, μου το έλεγαν όλοι. Πότε τελειώνει ο έρωτας, Ο έρωτας θα τελειώσει όταν θα σταματήσεις να τον πυροδοτείς, πιστεύω. Τώρα πώς θα τον πυροδοτείς, θέλει τέξη του τάγκο, θέλει δύο. Θέλει να δουλεύουν και οι δύο πάνω σε αυτό. Και τι εννοώ να δουλεύουν. Πρέπει να ακούς, να είσαι εκεί, να είσαι παρόν, παιδί μου, στη σχέση, να βλέπεις και ο άλλος τι έχει ανάγκη, να λες και εσύ τι χρειάζεσαι. Δηλαδή θέλει μπλα μπλα η σχέση. Έφτασες ποτέ κοντά σε γάμο? Ναι. Με τον Γιάννη? Δεν έχει σημασία, αλλά... Επειδή τον αναφέραμε, γι' αυτό. Όχι. Ναι. Εντάξει, με τον Γιάννη ζούσαμε σαν παντρεμένοι. Ναι. Δηλαδή, απλά δεν είχαμε κάνει τη διαδικασία. Αλλά έχω πάρει γεύση του πως είναι ένας παντρεμένος. Θα μπορούσες να κάνεις παιδί χωρίς να είσαι παντρεμένη? Ναι. Παρά το γεγονός ότι όταν το λέω τσαντίζω κόσμο με αυτό. Τη μάνα σου? Όχι. Οι γονείς μου είναι πάρα πολύ εξοικειωμένοι με αυτό που είμαι. Που περιμένουν από μένα αυτό. Ένα φίλο μου, για παράδειγμα, όταν το λέω αυτό γίνεται έξαλλος. Συντροφός μου, όταν το λέω αυτό γίνεται έξαλλος. Ο νυν σύντροφος. Ναι. Τον ενοχλεί πολύ το ότι το λέω. Ναι. Ναι. Άρα μπορεί να σου κάνει και πρόταση γάμου. Όχι, ρε. Σου λέω τώρα, έχει τύχει. Από αυτού που να συναναστρέφομαι, να σου πω ότι ο αδερφός μου τζαντίζεται όταν το λέω αυτό. Μου λένε είναι εγωιστικό. Είναι εγωιστικό, ναι, όντως. Γιατί ένα παιδί πρέπει να μεγαλώνει με τους δύο γονείς του. Ναι, όντως. Τι γίνεται όμως, ρε παιδιά, όταν υπάρχουν και άλλες μορφές μονογονεϊκής οικογένειας? Δεν είναι μόνο η τρελή ανεξάρτητη που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί. Μπορεί να είναι και ένα ζευγάρι που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί και ο σύντροφος δυστυχώς πεθαίνει στην πορεία. Αυτό το παιδί θα μεγαλώσει με τον ένα γονιό. Είναι δηλαδή. Τι, διαφορετικό από τα άλλα? Όχι. Εγώ θεωρώ ότι ένα παιδί για να μεγαλώσει θέλει αγάπη. Τώρα, αν η αγάπη αυτή θα έρχεται από ένα μπαμπά και μία γιαγιά, από έναν παππού και μία γιαγιά, από δύο γονείς, από δύο άντρες, από δύο γυναίκες, αυτό δεν έχει να κάνει. Τα θεωρώ πολύ κλισέ και ταμπού. Θα έκανα παιδί. Όπως δεν θα με ενοχλούσε να δω ένα παιδί να μεγαλώνει με ένα ζευγάρι γκέι. Άλλο μεγάλο θέμα τώρα σε όλη την Ευρώπη. Ταμπού, δεν είναι θέμα. Είναι ταμπού. Είναι ταμπού. Ο άνθρωπος θέλει αγάπη. Εντάξει, τώρα από εκεί και έπειτα, το τι πρότυπα θα αποκτήσει και με ποιον τρόπο, αυτό έχει να κάνει με το πώς θα τα χειριστεί τα πρότυπα αυτά η οικογένεια, η κοινωνική φορείς, η εκκλησία, το σχολείο, τα ΜΜΕ, όλα αυτά. Εμάς μας έχουν μεγαλώσει με μια κοινωνία η οποία χειριζόταν τα πρότυπα αυτά ως ταμπού, ας πούμε. Έπρεπε να είναι ο άντρας, η γυναίκα, το παιδάκι. Ο άντρας αυτό, η γυναίκα έτσι, το παιδάκι αλλιώς. Αυτή ήταν η δομή της κοινωνίας μας αιώνες πριν. Τα πράγματα αλλάζουν. Ο καιρός αλλάζει, τα χρόνια περνάνε, εξελίσσονται τα πάντα. Δεν μπορούν κάποιες κοινωνικές δομές να παραμένουν οι ίδιες. Πρέπει λιγάκι να είμαστε πιο ανοιχτόμυαλοι. Ένας άνθρωπος για να μεγαλώσει χρειάζεται αγάπη. Η αγάπη αυτή μπορεί να έρθει από οπουδήποτε. Διαφορετικά είναι σαν να χαρακτηρίζεις λιγότερο τυχερούς ή πιο ιδιαίτερους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει σε ίδρυμα, που είναι υιοθετημένοι, που έχουν χάσει τον ένα γονέα, που έχουν μεγαλώσει με τον παππού και τη γιαγιά. Κατάλαβες, είναι άδικο για αυτούς τους ανθρώπους. Αν έχουν αγάπη, πιστεύω ότι όλοι έχουν το ίδιο δικαίωμα. Έχεις κάνει φιλίες μέσα στην τηλεόραση? Φιλίες, κοίτα, να βγω να πάω να φάω μόνο και μόνο για να πάω στο hot μαγαζί και να δω τους διάφορους εκεί κοσμικούς, δεν θα το κάνω. Βαριέμαι, χάνω το χρόνο. Όχι, μου. Δηλαδή... Φιλίες κανονικές, ας πούμε. Να μιλάς στο τηλέφωνο, ναι, να λες πράγματα. Ναι, έχω. Μέσα στη τηλεόραση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχω κερδίσει μέσα από την τηλεόραση σαν φίλους. Mm-hmm. Ναι, έχω. Με τη Φλωρίντα, την Πετρουτσέλης, ναι, με τον Θέμη το Μάλι. Για ένα διάστημα είχα πολύ ωραίες σχέσεις με την Μπέγκη. Και με τον Γιώργο, μετά χαθήκαμε. Μετά γίνανε γονείς κιόλας και τους χάσαμε. Ναι. Με τον Ψινάκη, έχω πάει για καφέ στο σπίτι και έχω φύγει μετά από 7 μέρες. Με τη Face Κορδά. Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ έξω. Αλλά θα κάνουμε το χαβαλέ μας. Δηλαδή, άμα την πετύχω, θα. Να, τις πρόλες την είχα πετύχει, ξέρω εγώ, σε ένα ζαχαροπλαστείο με τον Γιάννη και τον Γιώργο και καθίσαμε να πιούμε ένα καφέ επειδή ήμασταν σε διπλανά τραπέζια. Με την Ελένη Μενεγάκη, πώς έλεγες ότι είναι η σχέση σας? Έχουμε σχέση. Υπό την έννοια ότι έχουμε γνωριστεί από κοντά όταν με είχε καλέσει στην εκπομπή της, που είχα τις καλύτερες των εντυπώσεων. Έτσι είχα νιώσει πάρα πολύ άνετα και πολύ όμορφα μαζί της, που καταλαβαίνεις τι κουβαλούσαμε σαν κληρονομιά και οι δύο, ναι, όλα αυτά τα χρόνια λόγω της τροφοδοτούμενης κόντρας από τα μίντια. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν την έχω ξανασυναντήσει, ούτε τυχαία.
Ούτε τυχαία. Έχω μιλήσει με συνεργάτη γιατί είχα χρειαστεί κάτι που το είχε. Mm-hmm. Είχα στείλει τα χαιρετίσματά μου, είχε ανταποδώσει, αλλά δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Ενώ είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσες να κάνεις παρέα. Ναι, πιστεύω πως ναι και το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν όταν την γνώρισα. Ναι, θα μπορούσα. Πάμε, τρελάνεις. Πανεύκολα. Θα το πω, ναι. Τόση ώρα μου ανακοινώνεις τους λόγους στους οποίους δεν βρίσκεις κανένα λόγο, δηλαδή, ότι θα πρέπει ποτέ να παντρευτείς. Και γέννηση είναι έτσι όμως, γι' αυτό δεν γίνεται η ερώτηση. Τι γίνεται, κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Να σου πω όμως, θα τολμούσες ποτέ να κάνεις εσύ πρώτο σιγά μου σε έναν άντρα. Δηλαδή να πεις, εγώ είμαι αυτή που δεν τα πιστεύω όλα αυτά, αλλά όμως έχω και δύο γονείς, έχουμε και ένα περίγυρο, μια οικογένεια, έχεις και εσύ. Και ξέρω ότι μπορεί να αισθανθούν και αυτοί καλύτερα και αφού περνάμε καλά εμείς οι δύο. Οι γονείς που ανέφερες. Όχι, και να το δω από το πλάνο, να σου λέω σε ένα παντρευόμαστε. Οι γονείς, ειδικά που ανέφερες συγκεκριμένοι, το έχουν βγάλει από το μυαλό τους αυτό. Η δική σου? Ναι. Η δική του? Δεν ξέρω. Αν σου ζητούσα να μου πεις σε γενικές γραμμές τι σου έμαθε η τηλεόραση μέχρι σήμερα, τι θα έλεγες? Ότι όλα είναι μάταια. Ότι. Πρέπει να είσαι επιφυλακτικός με τους ανθρώπους, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω. Ότι ό,τι είναι σήμερα δεν είναι αύριο. Ότι δυστυχώς στην κοινωνία μας έχει περισσότερη σημασία αυτό που δείχνεις και όχι αυτό που είσαι. Και ότι σαν λαός θέλουμε ακόμα δουλειά στην αισθητική μας. Μεγάλο θέμα αυτό. Σε γενικότερη αισθητική. Στην τηλεόραση εσύ τι βλέπεις? Θα ακουστεί πάρα πολύ άσχημο αυτό που θα πω και μπορεί και να πέσουν και να με φάνε. Αλλά επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο να βλέπω τηλεόραση, είμαι στο γραφείο μέχρι τις 6-7. Μετά πάω να κάνω τα δικά μου λίγο, να φροντίζω τον εαυτό μου, λίγο το σώμα μου και όλα τα λοιπά. Μετά δεν θα πάω ένα σινεμά, δεν θα πάω ένα φαγητό. Δεν θα κάτσω λίγο μπροστά στο τζάκι. Δεν θα πάρω ένα DVD. Δεν βλέπεις τηλεόραση? Ενημερώνομαι την επόμενη για το τι γινόταν την προηγούμενη. Πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή. Αν θυμηθείς τον εαυτό σου... Τον ηρώ μου, το αγαπημένο τραγούδι παππού μου. Αν θυμηθείς τον εαυτό σου πριν 15 χρόνια και δεις αυτά που είπαμε σήμερα, θα έλεγες ότι είναι άλλος άνθρωπος αυτός πριν 15 χρόνια? Είμαι ακριβώς όπως ήμουν στην εφηβεία μου, με τη διαφορά ότι εκεί μετά το πανεπιστήμιο μπερδεύτηκα λίγο, αλλά μετά με ξαναβρήκα. Αλλά φαινόμουν από μικρή ότι θα είμαι έτσι. Ελεονόρα, σε ευχαριστώ πολύ για εγώ το απόψινο ΔΕΔΑΤΕΤ. Νομίζω είπαμε πολλά. Εγώ σε ευχαριστώ και ουσιώδη. Ναι, είχα πάρα πολύ καιρό να μιλήσω έτσι τηλεοπτικά, να κάνω τέτοιου είδους συνέντευξη, κουβέντα. Και σε ευχαριστώ γιατί ένιωσα και πολύ ωραία, ένιωσα πολύ άνετα και γενικώς νιώθω διαφορετικά όταν μιλάω για την Κύπρο. Είμαι ρε πιτά ωραιότερα μαναφούκια, τα έχω πετάξει σε κυπριακά μίντια, να το ξέρετε αυτό. Ναι. Ναι. Δηλαδή... Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν θα φτάσουν στην Ελλάδα, αλλά τελικά φτάνουν. Γι' αυτό εκτιμώ ότι μόλις σου είπα. Και μάλιστα. Την βάση τη σου είπα τη φράση. Τώρα ξέρεις τι τα λέω, παιδιά, βγήκα στον τρίφωνο. Δεν το ξέρω. Θα μου κάτσει. Θα σου κάτσω, βρε Τάσο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Νομίζω πολύ. Νομίζω ότι και οι τηλεθεατές πέρασαν πολύ ωραία. Μακάρι, απόψε. Χαίρομαι. Και ήταν έτσι και μια άλλη σου πλευρά που μπορεί να ξέρει, να μην. Βγαίνει ή να μην υπάρχει το έδαφος να βγει στην εκπομπή σου. Και θα τα ξαναπούμε πάντα στο mastonline.gr. Σκέφτομαι να γράψω ένα ρητόριο λοιπόν για τη σημερινή μας συνάντηση. Ναι, γράψε το. Ναι, είδες που βλέπει, πώς βγαίνουν τα θέματα. Ακριβώς, είδες. Θα κάνω πρόμο. Τέλειο, τέλειο είναι αυτό.